Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει λάβει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αφού δεν κατάφερε να καλύψει κανένα από τα επιχειρήματα που κατέθεσε η κυβέρνηση, αφού δεν μπορέσανε να πείσουν καν για την αναγκαιότητα της τακτικής τους, κατέφυγαν σε κραυγές πατριδοκαπηλείας και ενδοτισμού. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο, ότι επιχείρησε να το κάνει ο κύριος Δανιές. Δεν ξέρω αν συνεννοηθήκατε να το παίξουν αυτό τα κανάλια και όχι την πλήρη ήττα που είχατε σε επιχειρήματα σήμερα για το θέμα των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Βέβαια έκανε και άλλα λάθη και έδωσε και επιχειρήματα στη Χρυσή Αυγή. Πήγε να καλύψει τον δικτάτορα Μεταξά. Το όχι κύριε Δένδια ήταν του λαού. Οι δικτάτορες το μόνο που φέρανε στην Ελλάδα ήταν η βία, ήταν η έλλειψη δημοκρατίας, ο περιορισμός δικαιωμάτων και το ξεπούλημα της πατρίδας. Ο φασισμός, οι δικτάτορες και οι ακροδεξιοί ξεπουλάνε την πατρίδα. Μην πηγαίνετε μαζί τους. Σας πονάει μάλιστα. Άλλο όμως είναι το πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και ας μιλήσουμε ξεκάθαρα, ποιο είναι το πρόβλημά σας στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το πρόβλημά τους είναι ότι ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκεί που αλωνίζει ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος θέλει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης, ο οποίος θέλει την Ελλάδα εκτός Σέγγεν. Και δεν έχετε τολμήσει, ούτε μπορέσατε να αλλάξετε την πολιτική του κόμματος που ανήκετε στην Ευρώπη. Και αυτό το κρύβεται από τους Έλληνες πολίτες. Λίγα λόγια λοιπόν, λίγα λόγια για αυτό που εμείς προασπίζουμε, που είναι και η πατρίδα, αλλά και οι πολίτες αυτής της πατρίδας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ας γυρίσουμε όμως στην πραγματική συζήτηση. Παρακαλώ. Η σημερινή ατζέντα πρακτικά έρχεται να καλύψει την αντισυνταγματική συμπεριφορά και την εκτροπή από τους κανόνες της δημοκρατίας της πατρίδας μας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν να μην υπάρχει ανεξάρτητη αρχή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να μην δοθούν άδειες με διαγωνισμό στα τηλεοπτικά κανάλια. Και παρότι περιμέναμε 2 μήνες να βγάλουν πρόεδρο, παρότι αποτύχαν με τα συστήματα πληροφορικής, και παρότι βάλαμε τροπολογία για να αλλάξει το πλήθος των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ, και παρότι φέραμε το θέμα του πλήθους των καναλιών στη Βουλή και όχι στον Υπουργό, σε 3 διασκέψεις προέδρων απέφυγαν την δική του συνταγματική υποχρέωση. Και είναι ξεκάθαρο τι υπηρετούν. Υπηρετούν το προηγούμενο καθεστώς ανομίας. Και είναι προσχηματική η πρόταση να αποφασίσει το ΕΣΟΥΡΟΥ τον αριθμό των καναλιών, γιατί αυτό προέκυψε σαν επιχείρημα όταν είπαμε η Βουλή να αποφασίσει, που οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν. Είναι άλλος όμως ο σκοπός. Ο σκοπός τους είναι να μην έχει δικαίωμα ο λαός να αποφασίζει. Όπως έκανε ο ελληνικός λαός σπάζοντας τα δεσμά του το 2015. Τα δεσμά της διαπλοκής με τα κανάλια. Αυτά τα δεσμά που θέλουν ακόμα να υπάρχουν για να μην αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Επειδή όμως δεν επιτρέπει η αντιπολίτευση την ύπαρξη της ανεξάρτητης αρχής, εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε διαγωνισμό και να τον κάνουμε με ευθύνη της Βουλής. Με έναν αριθμό που προκύπτει περιοριστικά απόλυτα από τις τεχνικές συνθήκες, αλλά και από τα οικονομικά της διαφημιστικής πίτας. Και βέβαια με προστασία του ανταγωνισμού, διότι γιατί κρύβεται ότι χρωστάνε 14 εκατομμύρια πρόστιμα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σήμερα τα κανάλια, ότι χρωστάνε 20 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία, ότι έχουν 800 εκατομμύρια δάνεια με τις δικές σας πλάτες και τα πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες πάρα πολλές φορές, ότι 5 κανάλια ήταν ζημιογόρα το 2013, ότι 3 εταιρείες τηλεοπτικές έχουν αρνητικό δίκτυο 2 κεφαλαίων και δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια, και μετά λέτε ότι θα χάσουν οι εργαζόμενοι τις δουλειές τους. Μα άμα συνεχίσουμε το δικό σας καθεστώς, θα χάσουν οι εργαζόμενοι στα κανάλια τη δουλειά τους. Αντιθέτως, εμείς δημιουργούμε κανόνες στελέχωση των καναλιών με 400 άτομα, με μετοχικό κεφάλαιο, με ισχυρά συμβόλαια αορίστου χρόνου εργασίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά και στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Όμως, για μας είναι κατανοητό, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, να αντιδρούν οι καναλάρχες. Θα χάσουν τη σχέση διαπλοκής. Θα χάσουν το μονοπόλιο των δημόσιων συχνοτήτων. Θα πρέπει να είναι βιώσιμοι, να έχουν διαφάνεια, να είναι ισχυροί, να μην έχουν πτωχεύσεις και χρέη και θα πρέπει να έχουν νόμιμο και μόνιμο προσωπικό. Το ερώτημα που προκύπτει για τους πολίτες είναι, εσείς γιατί αντιδράτε, σας πειράζουν όλα αυτά? Εμείς και στον τομέα της ενημέρωσης έχουμε μια υποχρέωση. Να βάλουμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του για να αναπνεύσει η δημοκρατία στη χώρα μας. Η δημοκρατία που στενάζει πίσω από τις κάμερες των συστημικών καναλιών, πίσω από τις εθνικές εργολαβίες, πίσω από τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού. Και αυτό θα υπηρετήσουμε
Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εμείς έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα σταθερότητας. Γιατί έχουμε στιβαρή εντολή από τους πολίτες, έχουμε όνειρα, έχουμε ελπίδα, δεν χρωστάμε σε κανέναν ταβατζή και πάνω απ' όλα μπορούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιρώνης.